the test Ταχεία ανείχνευση κορονοϊού πραγματοποιήθηκαν από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων, από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, που ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα του δικηγορικού συλλόγου Ιωαννίνων και των δικαστικών υπαλλήλων για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων. Την ικανοποίησή τη για την ανταπόκριση του ΕΟΔΗ σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Υπήρου, εξέφρασε η πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Μαρία Νάκα, σημειώνοντα πω αυτό υπακούει και στην κοινή λογική και την ανάγκη ταυτόχρονα να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη χαρτογράφηση τη πιθανή διασπορά του Πιστεύουμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να διενεργηθεί ένα τεστ γρήγορο, πολύ ανώδυνο, για να δούμε αν υπάρχει θετικότητα στον πληθυσμό. Από εκεί και πέρα θα γίνουν κι άλλα. Στην άλλη, δηλαδή, θα διενεργήσουμε κι άλλα ανά 15 μέρες με τον νεοδίκη και την περιφέρεια. Έτσι έχουμε συμφωνήσει. Γιατί είναι ένα χώρο που κινείται ακόμη. Ουσιαστικά υπάρχει κινητικότητα μέσα στην αναστολή. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η κυρία Νάκα ρωτήθηκε για το αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη λειτουργία τη δικαιοσύνη στο κρίσιμο αυτό διάστημα ανταποκρίνονται σε μια έτσι κι αλλιώ δύσκολη πραγματικότητα του νομικού κόσμου τη χώρα. Με επαγγελματίε που καλούνται να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα που απειλούν την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η κοινή υπουργική απόφαση, όπω έχετε διαβάσει, η 71-342 που δημοσιεύθηκε στις 7 εντεκάτου. Είναι ασαφής για την αναστολή των δικαστηρίων, υπάρχει μια αντιφατικότητα, δίνει τη δυνατότητα πολλών παρερμηνιών και γενικότερα δημιουργεί μια ανασφάλεια, ενώ ένα κράτος δικαίου πρέπει να δημιουργεί ασφάλεια δικαίου αυτό είναι και η απέτησή μας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να υπάρξει μια νομοτεχνική βελτίωση της ε, ΚΙΑ, της κοινή Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τα δικαστήρια, για να μπορέσουμε να λειτουργούμε όλοι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι οι αντιφάσεις. Σημαίνει, οι, οι αντιφάση είναι ότι ε, υπάρχουν δυστυχώς κάποιες ε, ασάφειες που δημιουργούν την εντύπωση και την δυνατότητα παρερμηνιών Υπό την έννοια ο ένας πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη να λέει ότι επιτρέπονται οι τάδε υποθέσει υποθέσεις δικαιοδοσία. δικαιοδοσίας, ο άλλος πρόεδρος να λέει ότι δεν επιτρέπονται. Ε, να, να, κυκλοφορεί ουσιαστικά ε, στη χώρα ε, κατά τόπου ε, τοπική δικονομία. Αντί να υπάρχει η δικονομία που όλοι γνωρίζουμε. Ναι, υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε πιο σαφείς στις ε, δυνατότητες στο τι επιτρέπεται και το τι δεν επιτρέπεται, τα όρια δηλαδή να είναι πολύ σαφή. Ε, σε κάθε περίπτωση ό,τι επιτρέπεται, τουλάχιστον για τα Γιάννα που μπορώ να μιλήσω, ε, προσπάθησε με την βοήθεια των υπαλλήλων και των λειτουργών, ε, των εισαγγελικών και των ε, δικαστικών λειτουργών να γίνει όσο το δυνατόν πιο σαφές, προκειμένου να κυλήσει αυτή η περίοδο με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τους ε, λειτουργούς και προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα για να μην χαθούν δικαιώματα, για να μην αισθάνεται ο κόσμος ανασφάλεια, οι πολίτες και οι δικηγόροι ε, και για να μην ε, χαθούν δικαιώματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την περίοδο.